Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, οι μεγαλειώδεις κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο Ηράκλειο Κρήτης με την τεράστια πορεία 5 χιλιόμετρων από το νοσοκομείο Βενιζέλιο, από το Βενιζέλιο νοσοκομείο έως την Πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή εργαζομένων του νοσοκομείου, συνδικάτων, συλλόγων, επιστημονικών φορέων, συνταξιούχων, ομάδων γυναικών, μαθητών και φοιτητών του Ηρακλειώτικου λαού και της νεολαίας, απέρριψαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις εξαγγελίες κοροϊδία του Υπουργού Υγείας κ. Χρυσοχοΐδη μετά τη συνάντησή του με την 7η ΥΠΕ στις 17 Δεκάτου για την δήθεν ενίσχυση του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Σήμερα στην αίθουσα θα έπρεπε να είναι ο κ. Χρυσοχοΐδης και όχι εσείς. Όχι γιατί υποτιμώ τον Υφυπουργό Υγείας, αλίμονο, αλλά όφιλε να έρθει ο ίδιος και να δώσει εξηγήσεις για τα όσα είπε στο Ηράκλειο. Φυγομάχησε. Κρίνεται φυσικά από το λαό, όπως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο σύνολό της. Θα έπρεπε να απαντήσει στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την παραίτηση ενός ακόμα χειρουργού, λίγες μέρες μετά την κάθοδο του κυρίου Υπουργού, αλλά και την παραίτηση του εκτελών χρέη διοικητή του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, του κυρίου Λιδάκη, μέσα σε μία εβδομάδα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επειδή δεν δέχτηκε τη μετακίνηση παθολόγου του Βενιζελίου προς το νοσοκομείο Ερεθύμνου για να καλύψει εφημερίες, και αφού είχε προηγηθεί η καρατόμηση από τον ίδιο τον Υπουργό της προηγούμενης διοίκησης. Μάλιστα, απειλήθηκε ότι σε περίπτωση που μείνει ακάλυπτη η εφημερία στο Ερέθυμνο θα φέρει ο ίδιος ευθύνη και μάλιστα ποινική. Οι απειλές βέβαια πέφτουν βροχή, προκειμένου να επιβληθεί, όπως άλλωστε γνωρίζει η κυβέρνηση, τη μέθοδο αυτή πολύ καλά του νόμου και της τάξης. Με το γνωστό ως ήθιστε η κυβέρνησή σας, η 7η είπε και η διοίκηση του νοσοκομείου πριν καρατομηθεί, δικαιολόγησαν το έγγραφο τρομοκράτησης των εργαζομένων που απέστειλε η 7η είπε προς αυτούς. Το καταθέτω και στα πρακτικά, για να συγκεντρωθούν μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στοιχεία συμμετεχόντων στη στάση εργασίας της 18ης Οκτωβρίου. Μια μέρα δηλαδή μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Ηράκλειο και μια μέρα πριν τη μεγαλειώδη κινητοποίηση. Προφανώς η προσπάθεια των εργαζομένων έπεσε στο κενό. Σε κάθε περίπτωση, η τεράστια αυτή κινητοποίηση του ηρακλειώτικου λαού και της νεολαίας απέδειξε ότι τώρα πρέπει να δοθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που έχει θέσει η Ένωση Εργαζομένων Βενιζέλιου Νοσοκομείου, η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών Βενιζελίου και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ για τις τεράστιες ελλείψεις στην παθολογική, την παιδιατρική, τη μονάδα νεογνών, την αιματολογική, το ακτινολογικό τμήμα, για την ψυχιατρική που μένει χωρίς μόνιμο γιατρό, για την νευροχειρουργική που δεν έχει κανένα ειδικευόμενο γιατρό, για την γνωδοχειρουργική που ένας και μοναδικός γιατρός παίρνει σύνταξη στο τέλος του έτους, για τη δερματολογική κλινική που έχει μείνει με έναν γιατρό. Όλα τα παραπάνω φυσικά έρχονται να προσθεθούν στις ελλείψεις που έχουμε περιγράψει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχαμε για το ίδιο θέμα, για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, μαζί εδώ πέρα αυτό ένα παρόμοιο διάλογο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Πρώτον, για να προσληφθούν άμεσα, και κλείνω με τα ερωτήματα, δύο ερωτήματα είναι, να προσληφθούν άμεσα στο νοσοκομείο τουλάχιστον 11 αναισθησιολόγοι και 40 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και να καλυφθούν οι 300 κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 180 αφορούν την νοσηλευτική υπηρεσία, και τέλος να εξασφαλιστεί το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για τη λειτουργία του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, για το νέο αξονικό στεφανιογράφο και καινούργια ψηφιακή χειρουργική αίθουσα που ετοιμάζεται να παραδοθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αξίζει για χάρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου να δώσω κάποιους αριθμούς για να μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, και τη δευτερολογία σας με καλύτερους όρους. Το 2019 έχουν προσθεθεί στην δυναμική του νοσοκομείου 86 γιατροί, 31 μόνιμοι και 51 επικουρικό προσωπικό. Έχουν προκηρυχθεί 49 θέσεις. Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει ενισχυθεί με 162 εργαζόμενους, 29 μόνιμους, 133, και έχουμε αναμένεται ο διορισμός άλλων 49. Το λοιπό προσωπικό έχει ενισχυθεί με 86 άτομα. Οι αριθμοί δεν περιγράφουν την εικόνα που είχατε δώσει με την ερώτησή σας. 24 μόνιμοι, 62 επικουρικό προσωπικό. Προκήρυξη 2Κ19, αναμένεται η ανάληψη υπηρεσίας 15 εργαζομένων. 6Κ24 εργαζόμενοι, σύνολο 39. Άρα, από το προσωπικό που εργάζεται αυτή τη στιγμή,
έχουμε πέρα από τις αποχωρήσεις 92 άτομα περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, μόνιμους και επικουρικούς, 9 περισσότερους γιατρούς και 29 λοιπό προσωπικό. Θέλετε να πάμε ένα-ένα στα τμήματα? Ένα-ένα. Γιατί πρέπει να το συγκρίνουμε και με τις υπόλοιπες χώρες. Οργανικές θέσεις αναισθησιολογικό, 11, καλυμμένες οι 9. Θα έρθω και σε αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο αναισθησιολογικό. Πρώτο παθολογικό, 6 οργανικές θέσεις, καλυμμένες οι 5. Δεύτερο παθολογικό, 7 οργανικές, καλυμμένες οι 7. Παιδιατρικό, 9, καλυμμένες οι 6. Αιματολογικό, 5, καλυμμένες οι 4. Ακτινοδιαγνωστικό, 8, καλυμμένες οι 5 και οι 3 σε προκήρυξη. Ψυχιατρικό, υπάρχει πρόβλημα γιατί μία συνάδελφος έχει πάρει θέση στα Χανιά και μετακινείται εκεί. Δηλαδή από εσύ, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, είναι από τις ελάχιστες φορές που θα ξεπεράσω τον χρόνο. Α, με συγχωρείτε, άκουσα τον Κουδουνάκη σου γι' αυτό. Στο νευροχειρουργικό, 4 οργανικές θέσεις, 3. Είπα ότι δεν έχει ειδικευόμενο. Αλλά είναι 4 συνοργανικές και υπηρετούν 3. Αυτά είναι τα στοιχεία του νοσοκομείου. Άρα και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, η οποία ήταν 2019 31.740.000, 2023 40 εκατομμύρια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο υπάρχει στο αναισθησιολογικό, που όπως γνωρίζετε, από τους, παρόλο που είναι 9 οι οργανικοί συνάδελφοι που, 9 οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις, κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρωτική άδεια και κάποιοι δεν εκτελούν καθήκοντα του αναισθησιολογικού. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και στο πώς μπορούν να προκηρυχθούν οι θέσεις, αλλά θα το λύσουμε αυτό. Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κάτω που προφανώς δεν σας άρεσε γιατί απαντάω αυτή την ερώτηση, κατέβηκε και δίνει λύση. Από αύριο το νοσοκομείο ενισχύεται με 3 αναισθησιολόγους και επανέρχεται στη λειτουργία των 4 χειρουργικών αιθουσών. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς, κύριε Υφυπουργέ, η απάντησή σας δεν πείθει. Διότι δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι στο Ηράκλειο. Οι χιλιάδες λαού που κατέβηκαν και κινητοποιήθηκαν στο Ηράκλειο ζητώντας το νοσοκομείο να παραμείνει ζωντανό, όρθιο, που να καλύπτει. Ένα μάχημο νοσοκομείο. Μάχημο νοσοκομείο, και σήμερα απειλείται. Αλλά εκτός από όλα τα άλλα, γιατί ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Προς τι η συγγνώμη του? Κάτι έχει συμβεί για να ζητήσει συγγνώμη. Φυσικά και ενώ γράμμα η συγγνώμη του κυρίου Χρυσοχοΐδη, και θα πω παρακάτω. Η ουσία είναι ότι τα ψέματα τελείωσαν. Οι υποσχέσεις οι οποίες δίνεται, έδωσε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αυτά που λέτε, είναι ένα κενό γράμμα. Είναι τρίπιο σωσίβιο, να το πω καλύτερα, για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η λύση επιδείνωση της κατάστασης που έδωσε ο κύριος Υπουργός στο Ηράκλειο είναι η πρόσληψη με μπλοκάκι 3 ιδιωτών αναισθησιολόγων για ένα τρίμηνο. Αυτό είναι. Δεν είπε τίποτα άλλο. Αυτό. Δηλαδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Την ίδια στιγμή τα χειρουργεία σε ιδιωτικές κλινικές στο Ηράκλειο μόνο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Και μάλιστα εξυγχρονίζουν καθόλου τυχαίο τα χειρουργεία με προηγμένη τεχνολογία. Αφού λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης απολογήθηκε με τη βαρύγδουπη αυτή συγγνώμη προς τους πολίτες και την ταλαιπωρία που υφίστανται, έστριψε δια του αραβόνος ανακοινώνοντας γενικά προσλήψεις προσωπικού, κάνοντας χρήση αυτή της γνωστής ατάκα «θα κάνουμε προσλήψεις με fast-track διαδικασίες». Πόσες, πότε, πώς, ποιες ειδικότητες, κουβέντα. Αν πραγματικά η κυβέρνηση ενδιαφερόταν, θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων με κατεπίγουσες διαδικασίες, με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων, με ειδικά μισθολόγια οικονομικά, με θεσμικά κίνητρα, με μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, θέσπιση πλαισίου κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών σε άγονες περιοχές, απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, να επικαιροποιηθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στη βάση των πραγματικών αναγκών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, που δεν είπε τίποτα, ενώ εσείς μας είχατε πει στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει στην επίκαιρη ερώτηση ότι είναι η προτεραιότητα που θα δώσετε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση αρνείται να λύσει το πρόβλημα επικαλούμενη το δημοσιονομικό κόστος. Και πρέπει να το πείτε καθαρά.
τη στιγμή που δίνει πακτολώδης εκατομμυρίων στα κοράκια των πράσινων επενδύσεων ή στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, για επιθετικούς εξοπλισμούς της χώρας. Και αρνείστε τη μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, επικαλούμενοι πάντα την νομοθεσία και το Σύνταγμα. Ενώ δόθηκε η ευκαιρία κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος από τη Βουλή και σε εσάς και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ να υιοθετήσετε την πρόταση του ΚΚΕ, ούτως ώστε να αλλάξει το άρθρο 103 και να αρθεί η απαγόρευση μονιμοποίησης χιλιάδων συμβασιούχων. Το μέγεθος όμως της υποχρησίας απογειώνεται όταν ο Υπουργός στην αναφορά του για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, για τον οποίο δεν κάνετε κουβέντα εσείς, που απέκτησε το νοσοκομείο, απέφυγε να μας πει πώς θα λειτουργήσει χωρίς το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο στεφανιογράφος για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται καρδιολογική μονάδα? Έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο? Προβλέπετε? Θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Αλλά συνήθως χρησιμοποιούν οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις το γνωστό κόλπο, και τελειώνω με αυτό, με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού και την ανάγκη άμεσης λειτουργίας τους, να δοθούν εργολαβία σε εταιρείες με προσλήψεις εργολαβικές, εφαρμόζοντας στην πράξη και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη επίκαιρη ερώτηση που συζητάμε σήμερα έχει αυτό το χαρακτήρα. Θα δώσετε επιτέλους άμεσα, για να χρησιμοποιήσω και τη δική σας έκφραση, fast track διαδικασίες να λυθούν τα προβλήματα του βενζίνου νοσοκομείου, για να μην πει λουκέτο? Έχετε βάλει πάρα πολλά πράγματα, και μάλιστα παρά την άνεση που έχετε, γιατί δεν εκτελείτε εξουσία, με κάποια από αυτά μπορώ να σας πω ότι μπορώ να συμφωνήσω. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τους συμβασιούχους. Και δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τους επικουρικούς, και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε σε αυτή την αίθουσα, γιατί αυτό λέει η νόμη και το Σύνταγμα. Και το θεωρώ ότι επειδή μας ακούνε και έχουμε και αρκετό κόσμο οι οποίοι είναι συμβασιούχοι και επικουρικοί στο νοσοκομείο, να μην υπάρχει το ερώτημα αν αυτό μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Το έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Το εξηγείται με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή, βάσει τους νόμους και το Σύνταγμα αυτής της χώρας, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε συμβασιούχους. Όσον αφορά το δεύτερο, λέτε για τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Ναι, κατέβηκε στην Κρήτη και έδωσε λύση. Τι δεν σας αρέσει? Οι τρεις αναισθησιολόγοι με μπλοκάκι, με τα ίδια χρήματα? Τι δεν σας αρέσει? Ότι θα λειτουργήσουν? Γιατί αυτό ορισμένες φορές, και λέτε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, ορισμένες φορές οι αντιδράσεις μπορεί να είναι καλοπροαίρετες, κάποιες φορές οι αντιδράσεις μπορεί να μην είναι τόσο καλοπροαίρετες και να είναι γιατί βρέθηκε λύση στο πρόβλημα. Ναι, με τους χειρουργούς από τον ιδιωτικό τομέα βρέθηκε λύση και επιστρέφουμε και την έδωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τι δεν σας αρέσει αυτό? Θα το δούμε αν είναι για τρεις μήνες και πόσο είναι. Αλλά τι θα θέλατε? Θέλατε αυτό να γίνεται? Να έχουμε τα χειρουργεία να μην λειτουργούν για να υπάρχει αυτό που λέτε εσείς αντίσταση και αντίδραση του λαού? Όχι, κατέβηκε ο Υπουργός Υγείας και βρήκε λύση και την έδωσε. Και γι' αυτό πάρα πολλοί έχουν στεναχωρηθεί. Και όπως σχολίασα και για την παρέτηση του συναδέλφου γιατρού, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας από τη Διοίκηση, κάποιοι στα δύσκολα θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να αποτελέσουν μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος. Η διοίκηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, και από τους παθολόγους, ναι, είναι ένα συνολικό που βλέπουμε στην ΥΠΕ και που υπάρχουν ανάγκη, και όσο δύσκολο και να είναι, όσο και να δυσκολαίνει τη ζωή των γιατρών, θα πρέπει να στηριχθούν κάποια νοσοκομεία και τις μετακινήσεις. Γιατί ο κύριος Λιδάκης δηλαδή αρνήθηκε τη μετακίνηση? Γιατί αρνήθηκε να βοηθήσει άλλο νοσοκομείο, που τελικά ο ίδιος πήγε, έτσι? Γιατί αρνήθηκε να το κάνει ο διοικητής? Ο ίδιος πήγε. Αλλά γιατί το βάζεις αυτό ότι είναι πράξη αντίστασης, ότι σαν διοικητής δεν γράφει? Σας είπα και απαντάω πολύ ξεκάθαρα. Κάποιοι στα δύσκολα αποφασίζουν αν θέλουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος.